Σήμερα είμαστε εδώ ως Δημοτική Παράταξη, ως Πνοή Δημιουργία, να τοποθετηθούμε πάνω στον ένα χρόνο, ουσιαστικά 14 μήνες Δημοτικής Αρχής Βασίλη Νανόπουλου. Ακούσαμε στις 7 Σεπτεμβρίου τη Δημοτική Αρχή σε συνέντευξη τύπου να εκθέτει τον απολογισμό δράση της πρώτης χρονιάς. Ουσιαστικά είναι 1 Σεπτεμβρίου 19, 1 Σεπτεμβρίου 2020. Καταρχήν ενημερώνω ότι ο απολογισμός και η λογοδοσία γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα, το άρθρο 217, σε ειδική συνεδρίαση του οποίου εκτίθεται η οικονομική κατάσταση, η διοίκηση του Δήμου και η εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από το 2013 έχει να γίνει επίσημα λογοδοσία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο λαό. Τι να σχολιάσουμε όμως. Έργο δεν έγινε και δεν ακούσαμε κάτι σημαντικό για τον προγραμματισμό δράσης. Το κυριότερο είναι ότι καμία σημαντική προγραμματική δράση δεν ακούστηκε είτε από τον κύριο Δήμαρχο, είτε από τους αντιδημάρχους, είτε από τους προέδρους των νομικών προσώπων. Φαίνεται ότι στρατηγική δεν υπάρχει. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Δημοτικής Αρχής είναι εμφανής. Τα θέματα είναι ανέτοιμα για να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή με αποτέλεσμα πάρα πολλά θέματα είτε να καθυστερούν είτε να αποσύρονται την τελευταία στιγμή την ημερήσια διάθεση. Ακούσαμε έναν απολογισμό υπηρεσιακών ενεργειών του τύπου γραφειοκρατία, καθυστερήσεις των προμηθειών, ελλείψεις σε περιγράμματα εργασίας και υποστελέχωση του προσωπικού, ότι έδωσαν πενθήμερα ανά μήνα στους προέδρους για να εργάζεται ένας εργάτης, αυτό πάντα γινόταν, ότι επισκέπασαν τα απορριμματοφόρα, τα πλυντήρια, τα σάρωθρα κλπ, ότι αγόρασαν λαμπτήρες και φωτίσανε την πόλη και τα χωριά, ότι οι ηλεκτρολόγοι δουλεύουν και από γεωπατινή βάρδια, ότι κάνανε κλαδέματα, ότι συντηρήσανε τα πεζοδρόμια, ότι κάνανε προετοιμασία για τη γαλάζια σημεία το 2021, ότι εκδόθηκαν 568 άδειες οικοδομής κλπ. Μα αλίμονο, αυτά είναι θέματα της υπηρεσίας, ούτε καν του Δημάρχου, ούτε καν του Αντιδημάρχου. Δεν χρειάζεται να υπάρχει Δήμαρχος για να κάνουμε τα κλαδέματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει Αντιδήμαρχος για να βάλουμε λάμπες. Τόσο απλά. Αλλά όταν έχεις ένδυα έργο, ανακοινώνεις υπηρεσιακές ενέργειες. Η Δημοτική Αρχή, λυπάμαι, αλλά ξέχασε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για έργα και δράσεις. Εμείς, ως παράταξη, είπαμε ναι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020, παρότι είχαμε μια άλλη φιλοσοφία, την οποία την δείξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με προϋπολογισμό, με αριθμό έργων ανακοινότητα και με πιστώσεις για το 2020, αλλά και ολοκληρωμένα έργα που θα είχαν 2 και 3 χρόνια εκτέλεση. Και το κάναμε αυτό, ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, γιατί έχουμε τη φιλοσοφία ότι ο Δήμος πρώτον πρέπει να λειτουργήσει και δεύτερον για να έχουμε το δικαίωμα να αξιολογήσουμε τη δράση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό κάνουμε σήμερα. Τους δώσαμε θετική ψήφο. Σήμερα αξιολογούμε αυτά που μας είπαν. Και ξεκινάμε με την οικονομική κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή Μανόπουλου παρέλαβε ταμείο στις 31 Αυγούστου 2019 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 28.300.000 ευρώ, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, σαν Δήμος μόνο, δεν μιλάω για τα νομικά πρόσωπα. Και ένα χρόνο μετά το ταμείο το αύξησε σε 30.902.000 ευρώ, αύξηση 2,6 εκατομμύρια εν μέσω κορονοϊού και με δεδομένο πάντα ότι μέσα στα 31 αυτά εκατομμύρια
δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις του Φιλόδημου, του ΕΣΠΑ, του Πράσινου Ταμείου, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Γιατί έγινε αυτό? Απλά υπήρχε απραξία έργου και απορρόφησης πιστώσεων. Αφού σε ένα συνολικό τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 21.600.000 ευρώ πληρώθηκαν το 2020 μόλις 2,1 εκατομμύρια. Δηλαδή, μονοψήφιο νούμερο 9,6%. Έχετε κατηγορηθεί ευθέως από πολλούς και δημοσιογραφικά και από μένα προσωπικά, αλλά και από πολίτες, ότι η αντιπολίτευση σας ήταν αποχαλαρή και ως μηδενική αυτό το διάστημα. Κατηγορηθήκατε κατά ακόμα ότι μπορεί να ήταν και αρμονιάσματα, όχι για πατρίες. Ξαφνικά σήμερα βλέπω επί 40 λεπτά που μιλάτε μια ευθεία επίθεση στη Δημοτική Αρχή. Ο χρόνος χάρηκος τελείωσε και πάμε στον αντίστροφο χώρο που πλησιάζουν εκλογές και ξεκινάτε επίθεση και πλέον μπορείτε να αναλάβετε κάποιες άλλες αντιπολίτες. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι λέγεται από πολλούς. Αυτό είναι θέμα στρατηγικής και θέμα πολιτικής της παράτασης. Όταν αναλάβαμε το 1 Σεπτέμβρη του 2019, εμείς πράγματι δώσαμε βοήθεια, σας είπα, και στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. Αυτά ήταν τα βασικά. Αν ψάξετε να δείτε όλη την ιστορία, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά θέματα έχουμε μειοψηφίσει. Σε αρκετά θέματα. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά και δεν είναι και ο σκοπός μας. Σκοπός για μας είναι να βοηθάμε τον Δήμο να γίνεται κάτι καλύτερο. Αλλά δυστυχώς δεν τις ακούμεθα. Είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη σε δύσκολα του Δήμου που συμφωνούμε. Ό,τι δεν συμφωνούμε, θα το εκθέτουμε στον κολυμπιακό λαό και το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη. Τουλάχιστον σε αυτό νομίζω πως είμαστε μακράν από τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε για τα κάγκελα, κύριε Νικολόπουλε. Είμαστε να κάνουμε πολιτική στο Δήμο για το καλό των συμπολιτών μας. Και οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν, αξιολογούν. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει θέση, όχι αντίθεση. Υπάρχει θέση από την παράταξή μας και αυτό θα συνεχίσουμε. Δεν είναι θέμα περίοδου χάρη των λοιπόν. Απλώ. Ήρθε η ώρα, προκειμένου να το κάναμε τον τρίτο, τον πέμπτο, τον ένατο μήνα, ήρθε η ώρα ένα χρόνο να πούμε, παιδιά, τι κάνατε. Δυστυχώς το έργο είναι ελάχιστο. Αποδείξτε την επόμενη χρονιά ότι θα κάνετε περισσότερο για το καλό όλο και δεν τα βλέπουμε ως παράταξη. Εμείς θεωρούμε ότι χάθηκαν 14 μήνες για να σας το πλύνω αυτόλυτα, γιατί ήταν οι πιο κρίσιμοι μήνες της δημοτικής θητείας, ήταν οι πιο κρίσιμοι μήνες που θα έπρεπε να είχαν. Πρώτον, στρατηγική, δεν υπάρχει στρατηγική. Τι θέλουμε, αν θα ρωτήσει και τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους της Συμμαχίας Πολιτών, θα σου πούνε ότι δεν έχουμε στρατηγική.